Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μια ματιά στις περιβαλλοντικές πολιτικές που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα της κλιματικής κρίσης και των ακραίων καιρικών φαινομένων που καταγράφονται και στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια τέθηκε επιτάπητο στη διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης και στην οποία συμμετείχε και η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαρία Σπυράκη, που είναι κοντά μας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Σπυράκη, μέσω Skype από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα Χανιά. Καλό μεσημέρι στα Χανιά από τις Βρυξέλλες. Ήταν πράγματι μια εξαιρετική πρωτοβουλία από την Ορθόδοξο Ακαδημία της Κρήτης, η οποία μας έδωσε την ευκαιρία όχι μόνο να παρουσιάσουμε τις πολιτικές που αναλαμβάνονται σε νομοθετικό επίπεδο εν ώψη της υποχρεωτικής νομοθεσίας για το κλίμα που προβλέπει η περίφημη Πράσινη Συμφωνία, το Green Deal, αλλά και να συζητήσουμε εξειδικευμένες πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην Κρήτη, η οποία πολλές φορές τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στη δίνη των φυσικών καταστροφών. Να ήταν το γυρίσουμε λίγο πιο πριν. Σε ένα πάνελ λίγο πιο με τον πριν. Κύριο Σινολάκη και την εκπρόσωπο της WWF, εξαιρετικό πάνελ, τον Αντιπεριφερειάρχη. Θέλω να μου πείτε, κυρία Σπυράκη, κατά πόσο η πανδημία της COVID-19 έχει λίγο ανακόψει την πορεία αυτή. Δηλαδή, όλοι προσπαθούν να μπουν σε μια διαδικασία να εντοπίσουν τις χρηματοδοτήσεις, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα από τον Green Deal. Όλη αυτή η διαδικασία έχει ανακόψει την πορεία μιας αναπτυξιακής πορείας προκειμένου να ευεργετήσουμε λίγο το περιβάλλον μας, να δώσουμε ανάσα στο περιβάλλον μας. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ξέρουμε ότι είναι 2021-2027, αλλά ξέρουμε ότι χρειάζεται και πολλή προετοιμασία για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τέτοιου είδους πολιτικές. Το ερώτημά σας είναι πολύ εύστοχο. Αν δείτε τις καμπύλες, πώς δηλαδή κατακριμνίστηκε η ανάπτυξη και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παντού στον κόσμο, θα καταλάβετε ότι βρισκόμαστε στη φάση ενός Β. Φτάσαμε στο κατώτατο όριο και τώρα αρχίζουμε να ανεβαίνουμε, και παρά το γεγονός ότι έχουμε δεύτερο κύμα και κάποιοι κάνουν λόγο και για τρίτο, αν δεν τηρήσουμε τα μέτρα εντελώς και πολύ προσεκτικά. Από εκεί πέρα όμως, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το γεγονός ότι θα αλλάξει το οικονομικό της μοντέλο και θα το καταστήσει πράσινο και ψηφιακό είναι μονόδρομος. Δεν μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά που θα έρθουν στην Ελλάδα, για να το πω πιο ειδικά, από τον προϋπολογισμό 2021-2027 και το μεγάλο πακέτο που θα έρθει από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Recovery and Resilience Facility, κάνοντας business as usual, κάνοντας παραδοσιακές υποδομές, κάνοντας μόνο πράγματα που ξέρουμε να κάνουμε. Είναι η στιγμή που πρέπει να αλλάξουμε συνολικά το οικονομικό μοντέλο και είναι μεγάλη και πολύ θετική η συγκυρία στο γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ασχοληθεί με αυτό και έχει περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρχει αυτή η κατεύθυνση. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης θα συμπεριληφθεί ένα πολύ μεγάλο κύμα αναβαθμίσεων των κτηρίων. Όχι μόνο ενεργειακών αναβαθμίσεων, αυτό που εδώ λέμε deep renovation, βαθιές αναβαθμίσεις που θα αλλάξουν τα κτίρια, που θα αλλάξουν συνολικά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής μας. Όχι μόνο στα δημόσια κτίρια, όχι μόνο στα κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται για κοινωνικούς λόγους, σχολεία, νοσοκομεία, όχι μόνο στα ιδρύματα, αλλά και στα σπίτια μας και στα διαμερίσματα που ζούμε. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλέπει μια χρηματοδότηση περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια ετησίως συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσβλέπει και στην ανάμειξη πόρων που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή τον ιδιωτικό τομέα. Έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι η Ελλάδα και ο κ. Μητσοτάκης δίνουν τεράστια έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Κρήτη είναι ένας τόπος που μπορεί κάλλιστα να φιλοξενήσει πολλές από τις μονάδες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ήδη γίνονται πολύ σημαντικά έργα που αφορούν στην αποθήκευση ενέργειας μέσω της διαφοράς στάθμης των υδάτων. Αλλά μπορεί να συμβάλλει με πάρα πολλούς τρόπους ώστε τελικά να καταστεί ενεργειακά αυτόνομη. Και χωρίς να έχουμε αξιοποιήσει και τις νέες μορφές ΑΠΕ, όπου έχει να κάνει με τον κυματισμό της θάλασσας, με άλλα μέσα που δημιουργούν την ενέργεια. Εδώ έχουμε επίσης πολλή δουλειά να κάνουμε. Θα επιτρέψετε το κομπλιμέντο να σας πω ότι είστε εξαιρετικά πληροφορημένοι. Γιατί έχουμε ήδη μπροστά μας και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες στη στρατηγική που στην πραγματικότητα θα δίνει τη δυνατότητα να παράξουμε ενέργεια από τη θάλασσα, όπως πολύ σωστά είπατε, με δύο τρόπους. Ο ένας είναι η ανεμογεννήτριες που μπαίνουν στη θάλασσα, τα λεγόμενα offshore πάρκα, για τα οποία πρέπει να τηρούνται μόνο περιβαλλοντικοί κανόνες, και το λέω για να, όχι μόνο για να κατευνάσουν τις ανησυχίες των κατοίκων, αλλά γιατί είναι και υποχρέωσή μας να το εξηγούμε. Και το δεύτερο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην παραγωγή ενός μεγάλου μέρους της ανανεώσιμης ενέργειας από τον κυματισμό.
Είμαστε χώρα με προνόμιο. Η Κρήτη είναι το νησί με προνόμιο. Νομίζω πως μπορούμε να καθίσουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα νέα έργα, τα οποία θα αλλάξουν το τοπίο. Και φυσικά το ψηφιακό κομμάτι, που δεν είναι να κάνουμε zoom οι επιχειρήσεις ή να κάνουμε εμείς zoom, ας πούμε, για να ανταλλάσσουμε απόψεις. Είναι πολύ περισσότερα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διευκολυνθεί η αλυσίδα της τροφοδοσίας μέσω των ψηφιακών εγκαταστάσεων. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διευκολυνθεί η αλυσίδα του καταναλωτή. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μειωθεί η γραφειοκρατία, που είναι ένα βουνό πάρα πολλές φορές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους πολίτες. Τώρα, να σας ρωτήσω, κύριε Σπυράκη, γιατί κάποιοι μας ακούνε και λένε αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πικ μιας πανδημικής κρίσης. Μας λένε να καταναλώνουμε ανακυκλώσιμα υλικά, να καταναλώνουμε πιο περιβαλλοντικά, πιο φιλικά στο περιβάλλον προϊόντα. Από την άλλη όμως, βλέπουμε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια άλλη φάση ζωής. Και γιατί το λέω αυτό? Από τις επενδύσεις που δεν μπορούν να γίνουν γιατί έχουμε δώσει άλλες προτεραιότητες, μέχρι και τη μάσκα που τη βλέπουμε πεταμένη στο πεζοδρόμιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ίσως ο κόσμος να μην είναι προετοιμασμένος για αυτό το μεγάλο βήμα. Γι' αυτό λέω, μήπως υπάρχει ανάσχεση αυτής της ιδέας από την πλευρά του κόσμου, των Ευρωπαίων πολιτών μιλώντας. Κοιτάξτε, η παραγωγή πλαστικού μιας χρήσης, ειδικά στα γάντια για τις μάσκες, εκτοξεύθηκε. Και όποιος δεν το βλέπει κάνει λάθος. Από εκεί και πέρα είναι, νομίζω, απαραίτητη η προϋπόθεση της συλλογής όλων αυτών των απορριμμάτων, της ειδικής συλλογής όλων αυτών των απορριμμάτων και της προσπάθειας για την ανακύκλωσή τους. Δεν είναι εύκολο. Ο μόνος τρόπος όμως για να μην καταλήξουν στα φρούτα και στα λαχανικά, γιατί την τελευταία φορά που κάναμε συζήτηση εδώ, συζητούσαμε με βάση ευρήματα μικροπλαστικών σε φρούτα και σε λαχανικά, δηλαδή σε καρότα, δηλαδή σε ροδάκινα, γι' αυτό μιλάω, είναι να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη χρήση των πλαστικών μιας χρήσης και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε σε εναλλακτικές μορφές πλαστικών, όπως τα βιοπλαστικά ή τα βιοαποδομήσιμα πλαστικά ή τα ανακυκλωμένα πλαστικά. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Όμως αυτό το στοίχημα περιλαμβάνει επενδύσεις. Περιλαμβάνει ένα νέο τρόπο ζωής, περιλαμβάνει μια κατάσταση στην οποία η Ελλάδα μπορεί να είναι πρωτοπόρα. Η κυβέρνηση έχει ζητήσει να ενσωματώσει την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση των 10 πλαστικών μιας χρήσης, τα οποία περιλαμβάνονται και τα πιάτα και τα μαχαιροπύρουνα, τα πλαστικά μαχαιροπύρουνα, ακόμα και οι πλαστικές μπατονέτες, πριν από το 2022 που είναι η υποχρεωτική ημερομηνία. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει ένα τεράστιο βήμα. Έχει ήδη προχωρήσει νομοθετικά αυτό στην Ελληνική Βουλή και θα γίνει ένα τεράστιο βήμα. Αυτό το τεράστιο βήμα δεν πρέπει να το αφήσουμε να πάει χαμένο. Πρέπει να μπούμε στη νέα εποχή με τα νέα εργαλεία. Και πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τον COVID και για έναν άλλο λόγο. Γιατί ο σεβασμός απέναντι στη φύση, ο σεβασμός απέναντι στο περιβάλλον, ο σεβασμός απέναντι στη βιοπικιλότητα θα μειώσει και τις πιθανότητες μιας νέας πανδημίας. Γιατί αυτό... εδώ που φτάσαμε, αναζητώντας τα αίτια, καταλάβαμε όλοι ότι για να εξαρτώμαστε από ένα ιό πολύ μικρότερο και από κόκο άμμο, όπως είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εδώ στην Ολομέλεια, κάτι δεν κάναμε καλά στη φύση. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών. Είναι απαραίτητη και είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης αυτών των πολιτικών, κύριε Σπυράκη. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αλλά το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί βλέπω ότι εμπλέκεται και το Ταμείο Ανάκαμψης σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια του Green Deal, βλέπω τα στοιχεία, δεν ξέρω κατά πόσο θα είμαστε προσιλωμένοι σε αυτή την πολιτική. Γιατί το λέω αυτό? Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε τα οικονομικά, βλέπουμε ότι το ΑΕΠ μας έχει φτάσει στο 208%. Όταν μπήκαμε στα μνημόνια, ήμασταν στο 138%. Αυτό σημαίνει ότι μας περιμένει ένας κακοτράχυλος δρόμος από εδώ και στο εξής. Θα έχουμε αυτή την προσήλωση ή πραγματικά θα είναι μια πολιτική η οποία θα παραπέει στη συνέχεια αυτόν τον επόμενο χρόνο που ακολουθούν? Αναφερθήκατε στο λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ. Να σας πω μόνο ότι το χρέος μας είναι εξασφαλισμένο γιατί είναι στα χέρια των θεσμικών πιστωτών. Το χρέος μας είναι ρυθμισμένο και γι' αυτό το λόγο δανειζόμαστε ως χώρα πολύ χαμηλά από τις αγορές. Όμως, όπως ξέρετε, το Recovery and Resilience Facility, αυτό το βασικό κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης, περιλαμβάνει δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι οι παροχές που γίνονται απευθείας, τα λεγόμενα grants, τα οποία δεν είναι δάνεια, και ένα κομμάτι το οποίο είναι δάνεια. Ναι. Και στις δύο περιπτώσεις, περισσότερο από 40% θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για δράσεις που κατευθύνονται στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Άρα είμαστε και εκ των πραγμάτων υποχρεωμένοι να επενδύσουμε σε τέτοιου είδους έργα. Και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνονται και έργα που θα προβλέψουν επιπτώσεις φυσικών καταστροφών, τα οποία είχαμε αμελήσει την τελευταία 20ετία, θεωρώντας πως είναι έργα που αφορούν το μέλλον ή πως είναι έργα που δεν θα χρειαστούν, αχρίαστα να είναι. Αποδεικνύεται ότι είναι έργα που χρειάζονται, αποδεικνύεται ότι είναι έργα που σώζουν ζωές,
που σώζουν περιουσίες, που σώζουν το περιβάλλον. Άρα ως εκ τούτου λίγο πολύ θα πρέπει να επανασχεδιάσουμε ό,τι είχαμε στο μυαλό μας με βάση τη νέα κατάσταση, για να μπορέσουμε πολύ γρήγορα να πάρουμε χρήματα και να επενδύσουμε αυτά τα χρήματα με αποτέλεσμα. Τα έργα αυτά θα φέρουν δουλειές, νέες και καλά πληρωμένες δουλειές. Τα έργα αυτά θα δώσουν άλλη διάσταση στην ποιότητα του περιβάλλοντός μας, άλλη διάσταση στον τουρισμό μας. Πολύ. Σημαντικό κομμάτι θα είναι και το κομμάτι της διατροφής. Η στρατηγική From Farm to Fork εντάσσεται στο Green Deal και είναι η στρατηγική εκείνη που ζητά από την ευρωπαϊκή παραγωγή να δώσει υψηλής ποιότητας διατροφικά προϊόντα και όχι εκείνα που είναι γεμάτα φάρμακα και μεταλλαγμένα, για να το πω με απλά ελληνικά. Εκείνα που βγαίνουν στην Κρήτη και γίνονται ανάρπαστα σε όλες τις αγορές της Ευρώπης. Άρα εκεί πρέπει να επενδύσουμε, εκεί πρέπει να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις και εκεί πρέπει να βάλουμε και τα χρήματα που θα έρθουν. Λοιπόν, είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο για να έχουμε ένα ενεργειακό αποτύπωμα εντελώς καθαρό, μηδενικό μέχρι το 2050. Ένας δύσκολος στόχος που όμως χρειάζεται προσήλωση και συστράτευση όλων των δυνάμεων για να επιτευχθεί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπυράκη, για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Εγώ, κύριε Γιωγμάκη, θα ήθελα μόνο να πω ότι δεν είναι μόνο ο κύκλος μιας κυβέρνησης. Δεν είναι μέσα σε έναν εκλογικό κύκλο όλη αυτή η γιγαντιά προσπάθεια. Γι' αυτό και θεωρώ πως το εθνικό σχέδιο, το οποίο παρουσίασε ο Πρωθυπουργός προς διαβούλευση, είναι μια ευκαιρία να υπάρξει μια βασική συνένεση των παικτών του δημοκρατικού τόξου. Να πάμε παρακάτω όλοι μαζί σε στόχους που μας ενώνουν και που θα αλλάξουν την Ελλάδα και θα δώσουν τη δυνατότητα να έρθει και ισχυρή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.